Σε εξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι υποστηρικτές του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μόλις ανακοινώθηκε η νίκη του Λικούντ στις εκλογές. Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, ο Νετανιάχου λαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 23% και 30 έδρες, ανατρέποντας τα προγνωστικά που προέβλεπαν νίκη της κέντρο-αριστερής συμμαχίας Σιωνιστική Ένωση. Οι πολίτες του Ισραήλ περιμένουν από εμάς να σχηματίσουμε μια ισχυρή κυβέρνηση που θα εργαστεί για όφελος του λαού και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Το ψηφοδέλτιο της Σιωνιστικής Ένωσης, του οποίου ηγείται ο Ισαάκ Χέρτζοκ, έλαβε 19% και 24 έδρες. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ο 54χρονος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Μίλησα με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Σινεχάριν. Θέλω να ξεκαθαρίσω στο λαό του Ισραήλ ότι οι προκλήσεις και τα προβλήματα παραμένουν. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η Τζίπι Λίβνη και εγώ συνεχίζουμε την προσπάθεια της Σιωνιστικής Ένωσης, η οποία είναι η πραγματική εναλλακτική λύση. Η Συμμαχία των Άραβο-Ισραηλινών Κομμάτων, η οποία κατήλθε με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τρίτη δύναμη.